Πηγαίνετε να πιείτε μια μπύρα με τον Κουτσούμπα. Είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσατε να κάτσετε κάποια στιγμή μαζί του. Δεν είπα ότι είναι ο μόνος. Με ρώτησαν με ποιον θα είχα προτίμηση να πιω. Προτίμηση. Μια, ναι. οι πραγματικές... Αν και μου έκανε παράπονα, ναι. μεγάλα, σφοδρά παράπονα, ο Κουτσούμπας μου είπε ότι την μπύρα, μόνο ρακές πίνουμε εμείς. Εσείς στην Κρήτη, να ρωτήσω κάτι, επειδή στην Κρήτη, και εγώ όταν πάω σαν επισκέπτης, παντού πίνω και μια ρακή. Πώς την παλεύετε, εσείς που είστε και πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός κτλ. Πώς την παλεύετε με τις ρακές εκεί στην Κρήτη? Απλά δεν πίνω. Α, δεν πίνω. Ναι. Προσποιούμε ότι πίνω. Γιατί μα είσαι καλά σου, να πίνα πέντε ρακές και μετά να πρέπει να βγάλω και ομιλία. Θα ήταν συνταγή καταστροφή. Δεν προσβάλλονται εκεί που δεν πήρετε ή κάνετε ό,τι πήρετε λίγο. Θα σου πω μια ιστορία. Κάποτε, όταν ήμουν μικρός και ο πατέρας μου έκανε προεκλογική εκστρατεία στην Κρήτη το 89, είπα ότι θα τον ακολουθήσω και θα πίνω ό,τι πίνει. Ναι. Στις 12 η ώρα είχα φύγει. Ήμουνα κάπου αλλού. Οπότε κατέληξα ότι εγώ μάλλον δεν έχω τις ίδιες αντοχές. Έπινε ο πατέρας σας. Κοίταξε, εκείνη τις την έπινε τις ρακές. Τις έπινε και το απολάμβανε και εγώ θα τις απολάμβανα αρκεί να μην είχα να πρέπει να μιλήσω και μετά. Ήταν ένας άλλος τρόπος άσκησης πολιτικής. Δεν θέλω ποτέ να προσβάλλω τους ανθρώπους και πάντα θα πεις ναι σε ένα κέρασμα. Απλά δεν μπορείς να δουλεύεις και να πίνεις. Αυτά τα δύο δεν γίνονται μαζί. Στο τέλος της ημέρας, όταν θα καθίσουμε στο βράδυ ας πούμε, να φάμε εκεί ένα ψάρι, κάτι. Εκεί θα πιω λίγο κρασάκι ή καμία μπυρίτσα.